Η ψυχραιμία και η σωστή εκπαίδευση έσωσαν τον 29χρονο υποσμηναγό του F-16 που έπεσε στην Ψαθούρα. Θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης. Ορίζεται Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων. Όλο το σχέδιο ανασχηματισμού των εφοριών σε κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων αποκάλυψε στο Action 24 ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Τέλος τα ραντεβού στις ΔΟΗ, όλα θα γίνονται από το κινητό. Αποκάλυψη Πιτσιλή για υπέρβαση στόχου 7% στα φορολογικά έσοδα. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα στο επικέντρο της Συνόδου Κορυφής μετά και τις απειλές Πούτιν για περί τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Τι θα ζητήσει για τις αμυντικές δαπάνες αλλά και για τον κοινό βηματισμό της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Ιδιαίτερα αλμυρός ο φετινός μπακαλιάρος εκτοξεύτηκε στα 23 ευρώ το κιλό ο φρέσκος ελληνικός. Έρευνα αγορά στα ιχθυοπολία κάνουν οι καταναλωτές εν ώψη της 25ης Μαρτίου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ψυχραιμία αλλά και η σωστή εκπαίδευση του Παναγιώτη Αποστολάκη αποδείχθηκαν σωτήρια για τη ζωή του όταν χθες, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, το μαχητικό F-16 παρουσίασε πρόβλημα και έπεσε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χαλκιδικής και της Σαλονίσου, κοντά στην ίσο Ψαθούρα. Ο 29χρονος πιλότος θα παραμείνει για προληπτικούς λόγους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, στις Βρυξέλλες βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής σε θέματα άμυνας. Στο μεταξύ, είμαστε λίγες ημέρες πριν την 25η Μαρτίου και οι καταναλωτές πέβδουν στη Βαρβάκιο για να αγοράσουν τον παραδοσιακό μπακαλιάρο, ο οποίος φέτος θα είναι αλμυρός. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Κωνσταντίνο Καλογερά, ο οποίος είναι στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, τον Τάσο Μαγιόπουλο και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι θα μας πούν για τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και τη Θεοδώρα Ζαγανάκου, η οποία κάνει ρεπορτάζ στη Βαρβάκιο. Κωνσταντίνε, ξεκινάω με εσένα. Ο 29χρονος υποσμηναγός Παναγιώτης Αποστολάκης είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή ο πατέρας του, ο οποίος ήρθε από τη Λάρισα, αλλά και η σύζυγός του. Καλό μεσημέρι, Ιωάννο. 29χρονος υποσμηναγός υπευλήθη σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Του έχει γίνει και πλήρης απεικονιστικός έλεγχος με αξονική και μαγνητική τομογραφία. Οι εξετάσεις ήταν όλες καθαρές, ωστόσο παραμένει σε απλό θάλαμο νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251 για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα τώρα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είναι καλά στην υγεία του και προληπτικά θα παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο. Ο 29χρονος υποσμηναγός Ιωάννα είχε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του την οικογένειά του, η οποία έσπευσε να έρθει από την Λάρισα εδώ στην Αθήνα και το 251 νοσοκομείο αεροπορίας, ενώ μάλιστα ο ίδιος είχε φροντίσει νωρίτερα να ενημερώσει τηλεφωνικά τους οικείους του και να τους καθησυχάσει, λέγοντάς τους πως είναι καλά. Ο ίδιος μάλιστα έχει αναφέρει πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη μονάδα και στα καθήκοντά του, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες το μεσημέρι. Ο 29χρονος πιλότος κάποια στιγμή διαπίστωσε πρόβλημα στον κινητήρα, ο οποίος μετά από κάποιες διακοπές έσβησε οριστικά. Παρά τις προσπάθειες του Παναγιώτη Αποστολάκη να επαναφέρει τον κινητήρα σε λειτουργία, αυτό δεν ήταν εφικτό, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το εκτινασόμενο κάθισμα. Ο 29χρονος χειριστής του μαχητικού F-16 περισυνελέγει στις 3 το μεσημέρι από ελικόπτερο Super Puma, ενώ βρισκόταν στο νερό για μια μισή ώρα. Τώρα τα σενάρια της πτώσης του αεροσκάφους εξετάζουν οι ειδικοί. Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους F-16 Block 52 διερευνά Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία ανέλαβε να τρέξει τις διαδικασίες για τη σύνταξη του πορίσματος μετά από εντολή του αρχηγού ΓΕΑ. Τα πρώτα στοιχεία μιλάνε περί βλάβης του αεροσκάφους. Άκουσα για βλάβη στον κινητήρα. Ναι. Αν αυτό είναι αληθές, και λέω αν αυτό, διότι η Επιτροπή που θα αναλάβει τη διερεύνηση αυτή θα πάρει καταθέσεις από τον πιλότο και τους άλλους πιλότους που ήταν δίπλα του και θα
βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα εάν είναι ανέφικτη η ανέσυρση του αεροσκάφους από την περιοχή της Ψαθούρας. Η ψυχραιμία και η σωστή εκπαίδευση φαίνεται να ήταν αυτά που έσωσαν τον 29χρονο πιλότο Παναγιώτη Αποστολάκη, του οποίου το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά στο νησάκι Ψαθούρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν υπάρχει κάποια μηχανική βλάβη και κάνεις όλες τις απαραίτητες, τις προβλεπόμενες ενέργειες που προβλέπονται από το τσεκλίς, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, και δεν διορθωθεί η βλάβη, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η επόμενη λύση είναι να χρησιμοποιήσει το εκτινασό. Κάθισμα. Επομένως, αυτό έκανε ο χειριστής. Παρόλο που ήταν νεαρός στην ηλικία, είχε εμπειρία. Ήταν 33 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι όταν σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την 110η πτέρυγα μάχη στη Λάρισα μαζί με άλλα τρία μαχητικά για εκπαιδευτική πτήση. Ο υποσμηναγός διαπίστωσε πρόβλημα στον κινητήρα και ενημέρωσε αμέσως. Όταν κατάλαβε ότι το αεροσκάφος του δεν ανταποκρίνεται, ενεργοποίησε το εκτινασόμενο κάθισμα. Και κατά τη διάρκεια του πέρατος της άσκησης και επιστρέφοντας στη βάση τους, διαπίστωση, κράτηση, βλάβη στον κινητήρα, το ανέφερε ο χειριστής. Έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ο κινητήρας δεν εκκίνησε και χρησιμοποίησε το εκτινασόμενο κάθισμα και το αλεξίπτωτο και έτσι έπεσε στη θάλασσα. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αφού οι συνάδελφοί του που έπαιρναν μέρος στον ίδιο εκπαιδευτικό σχηματισμό με εκείνον ήταν αυτόπτες μάρτυρες της πτώσης του μαχητικού. Ο πιλότος πάλευε για περισσότερο από μια μισή ώρα με τα κύματα. Με ένα κυματισμό σοβαρό όπως ήταν ο χθεσινός, πρέπει να ενεργήσει πολύ επαγγελματικά με τις γνώσεις που έχει για την εκπαίδευση που έχει περάσει στο σύστημα διάσωσης, για να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει μαζί του, παραδείγματος χάρη μια λέμβος η οποία φουσκώνει μόνη της, και να ανέβει πάνω σε αυτήν για να αντέξει τις θερμοκρασίες που αυτή την περίοδο έχει η θάλασσα. 2 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, ελικόπτερο Super Puma εντόπισε και ανέσυρε από τη θάλασσα το χειριστή. Στις Βρυξέλλες βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής σε θέματα άμυνας. Περισσότερα θα μας πει ο Τάσος Μαγιόπουλος. Σήμερα λοιπόν στις Βρυξέλλες ξεκινάει η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι. Ένα από τα σημαντικότερα που θα είναι και στην κορυφή της ατζέντας είναι και η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Τα λοιπά θέματα τα οποία θα συζητηθούν θα είναι η στήριξη στην Ουκρανία, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και το αγροτικό ζήτημα που τόσο έχει ταλαιπωρήσει την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Να πούμε λοιπόν ότι το αμυντικό δόγμα θα βρεθεί στο επίκεντρο. Υπάρχουν αιτήματα για μια ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις εξοπλιστικές προμήθειες και όπως είναι φυσικό, είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί διεξοδικά και θα υπάρξουν και διαφορετικές πλευρές οι οποίες θα πούν τις δικές τους απόψεις. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει μάλιστα και υποσυζήτηση και το αίτημα να υπάρξει μια νέα θέση Επιτρόπου Άμυνας μετά τις ευρωεκλογές, ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες που θα οδηγήσουν σε μια πιο ενιαία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αμυντικό ζήτημα. Αυτές τις αρμοδιότητες σήμερα τις έχει ο ύπατος εκπρόσωπος. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει πάρα πολύ τη σημερινή σύνοδο και την αυριανή, και είναι το κύριο θέμα το οποίο θα απασχολήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τάσο, σε ευχαριστώ. Στις Βρυξέλλες λοιπόν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Με τι θέσεις πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, σε ακούμε. Σε πολύ λίγα λεπτά, Ιωάννα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται πριν μπει μέσα στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής να κάνει και την πρώτη τοποθέτησή του. Εκεί, κατά πληροφορίες του Άξιον 24, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει έναν από τους πυλώνες της ελληνικής πρότασης, τους πυλώνες για την ενιαία αμυντική στρατηγική και βιομηχανία. Εκεί λοιπόν, κατά πληροφορίες, αυτός ο πυλώνας αφορά την έκδοση ενός ευρωομολόγου προκειμένου να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, τα κοινά ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της αμυντική στρατηγική αυτονομία. Περαιτέρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις πληροφορίες μας, αναμένεται να επαναλάβει για ακόμη μία φορά τη θέση ότι οι αμυντικές δαπάνες θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον κόφτη του υπερβολικού ελλείμματος, αλλά από εκεί και πέρα θα επισημάνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ξοδεύει έξυπνα και να χάσει την πλάνη, όπως, για να διαλύσει μάλλον την πλάνη, όπως ανέφερε πρόσφατα στη συνέντευξή του στο Euronews, ότι η ειρήνη, αυτό το μέρισμα ειρήνης που μπόρεσε και μοιράστηκε μετά τον Μεσοπόλεμο και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μάλλον θα μπορέσει να διαρκέσει για πάντα. Άλλωστε, ο ελέφαντας εδώ και πάρα πολλούς μήνες σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, και αυτό είναι και το προειδοποιητικό καμπανάκι το οποίο θα υπενθυμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ευρωπαίους ομολόγους του. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Μένεται η σύγκρουση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία των Τεμπών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη του δυστυχήματος και ζητούν τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών για πολιτικά πρόσωπα, με το Μαξίμου να απαντά πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την τραγωδία. Τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική ένταση 2,5 μήνες πριν από την Ευρωκάλπη. Με την κυβέρνηση να σηκώνει το γάντι, αναχαιτίζοντας τα πυρά περί συγκάλυψης, καταλογίζοντας υποκρισία στην αντιπολίτευση και στέλνοντας το μήνυμα πως τον τελικό λόγο θα έχει δικαιοσύνη. Υπάρχουν πτυχές που φωτίστηκαν από το πρόσωπο της Εξεταστικής Επιτροπής και τελικά η δικαιοσύνη, όταν θα αποφανθεί, πιστεύω αυτοί θα μπορούν να βρουν την δικαίωση. Η αντιπολίτευση άπασα εξακολουθεί να κατηγορεί την κυβέρνηση για απέπλωση κάλυψη των ευθυνών, κάνοντας λόγο και για ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων υπουργών. Να αρθεί η ασυλία όλων και να γίνει μια κανονική δίκη για να μπορέσει να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση και να αποδοθούν και οι ποινικές ευθύνες. Ανάγκη διερεύνησης συγκεκριμένων ευθυνών, συγκεκριμένων προσώπων που αφορά το αδίκημα της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος. Να καταθέσει αίτημα προανακριτικής προκαλεί την αντιπολίτευση η κυβέρνηση, με τον ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο να ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, καθώς αυτή θα απορριφθεί, όπως καταγγέλει, με τις ψήφους της συμπολίτευσης. Οι ποινικές ευθύνες είναι κάτι πολύ βαρύ στο αξιακό μας σύστημα και για να υπάρχουν ποινικές ευθύνες πρέπει να έχουν προκύψει συγκεκριμένες αποδείξεις που συνδέουν ένα πρόσωπο με πράξεις οι οποίες οδήγησαν άμεσα σε αυτό το δυστύχημα. Εδώ προκύπτει ότι ο Σταθμάρχης είχε σύστημα τοπικό το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιήσει, που δεν χρησιμοποίησε. Ειδικά οι Έλληνες πολιτικοί δεν πρέπει να φοβούνται την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί αν φοβούνται να βρεθούν απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη, πρώτον, χάνουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να δικαιωθούν για πράγματα τα οποία δεν έκαναν. Και κατά δεύτερον, δείχνουν ότι δεν υπάρχει ισότητα απέναντι στον νόμο. Την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να ερευνηθεί η υπουργική του θητεία, ζητά ο Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος είχε νωρίς το πρωί σχετικότητα τέτ με τον πρόεδρο της Βουλής. Πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο θέμα των Τεμπών. Ας τον ακούσουμε. Μια διαδικασία η οποία δεν τιμά καθόλου τη μνήμη των ανθρώπων αυτών που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, δεν δίνει καμία δύναμη στην έρευνα. Είναι μια διαδικασία γεμάτη τοξικότητα, γεμάτη ύβρις, γεμάτη συκοφαντίες, χωρίς στοιχεία και επιχειρηματολογία. Αυτό λοιπόν που είδαμε και χθες στη Βουλή, αυτή η στήρα αντιπαράθεση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει στην ανέβρεση της αλήθειας, δικαιώνει νομίζω και το γεγονός ότι δεν παρευρέθη ο Πρωθυπουργός. Το ξαναλέω, δεν πρόκειται να κρυφτεί ποτέ, δεν κρύφτηκε ποτέ και το έχει αποδείξει με πράξεις. Είναι υποκριτές, βαθιά υποκριτές, όπως και στο παρελθόν, γιατί επέλεξαν μια δολοφονία ενός παιδιού για να βγουν στους δρόμους και αγνόησαν δολοφονίες άλλων πολιτών, αναφέρομαι στη Μαρφίν. Είναι υποκριτές γιατί επιλέγουν τραγικά δυστυχήματα και τραγικά γεγονότα για να φωνάξουν για το κράτος που δεν υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά δεν το έκαναν το ίδιο για άλλες τραγικές στιγμές της χώρας μας. Εμείς δεν διαλέγουμε σημαντικά και ασήμαντα γεγονότα, σημαντικά και ασήμαντα δυστυχήματα. Για μας κάθε νεκρός έχει πολύ μεγάλη σημασία και κάθε συγγενής έχει πολύ μεγάλη αξία να βρει το δίκιο του. Για μας είναι ιερός ο αγώνας κάθε μητέρας, κάθε πατέρα, κάθε συγγενούς που έχασε το δικό του άνθρωπο. Είναι ιερή η διαδικασία στη δικαιοσύνη και δεν τη χρωματίζουμε πολιτικά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπα χθες για την αντιπολίτευση, την αξιωματική αντιπολίτευση συγκεκριμένα, ήταν επιοικές. Τον μετασχηματισμό των εφοριών σε κέντρα φορολογικής εξυπηρέτησης αποκάλυψε στο Άξιον 24 ο Γιώργος Πιτσιλής. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι τα έσοδα το πρώτο δίμηνο του νέου έτους είναι 7% πάνω από τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, προέτριψε τους φορολογούμενους να δηλώσουν τον αριθμό IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού, καθώς υπάρχουν ανίσπρακτες επιστροφές φόρου που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για κινητά τηλέφωνα, που δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης φορολογικού μητρώου αλλά και των οφειλών μας, είναι ένα ακόμα βήμα προς τον μετασχηματισμό της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού. Μιλώντας στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, περιέγραψε τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί.
Η εφορία που γίνεται στη Γλυφάδα θα εξακολουθήσει να υπάρχει πιο ευέλικτη για να εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση ψηφιακά μέσα ή έχουν κάποια φυσική δυσκολία ή έχουν κάποια ειδική ανάγκη εξυπηρέτηση. Το lifting στις εφορίες αφορά στη συγχώνευση 14 τοπικών υπηρεσιών και τη μετατροπή 23 εφορίων σε υπηρεσίες φορολογικής εξυπηρέτησης. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες μέγα εφορίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα ασχολούνται αποκλειστικά με υποθέσεις κεφαλαίου όπως αγοροπολισίες ακινήτων αλλά και φορολογικών διαδικασιών. Έρχονται μέσα στο επόμενο τρίμηνο ένα κέντρο για τη φορολογία κεφαλαίου, που είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία, μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές. Mm. Είναι εξειδικευμένη γνώση και πρέπει να μαζευτεί και να μπορεί να παρέχεται. Καταλυτικό ρόλο για την πορεία της οικονομίας παίζει η ίσπραξη των φορολογικών εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο δίμηνο του έτους ο μηχανισμός ίσπραξης υπεραπέδωσε κατά 9,1% φέρνοντας στα δημόσια ταμεία 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους, δηλαδή 950 εκατομμύρια περισσότερα από όσα είχαν προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Είμαστε πάνω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το δίμηνο και θα σας έλεγα ότι έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και στις επιστροφές φόρου. Δηλαδή με ένα στόχο γύρω στα 700-800 περίπου εκατομμύρια έχουμε επιστρέψει 1,2 δις. Παρά τις αυξημένες επιστροφές φόρου, όπως εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, μέσω της συχνότητας του άξιον 24 υπάρχουν 70 εκατομμύρια ευρώ επιστροφές οι οποίες δεν προχωρούν καθώς οι φορολογούμενοι έχουν παραλείψει να δηλώσουν τον IBAN στο σύστημα τάξης ώστε αυτά να τους πιστωθούν. Οπότε είναι μια ευκαιρία να βάλουν τον IBAN εδώ, βλέποντας κιόλας ότι έχουν μια επιστροφή. Γιατί δεν δείχνουμε μόνο τις οφειλές, δείχνουμε και τις επιστροφές. Η συμπλήρωση του IBAN πλέον μπορεί να γίνεται εύκολα μέσω κινητού από τη νέα εφαρμογή MyAdE App που ήδη διατίθεται δωρεάν για εγκατάσταση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρή είναι η κατάσταση της 42χρονης από την Αμαλιάδα, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς διαγνώστηκε με μικροβιακή μηνυγκίτιδα. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας Γιώργο Μαρκόπουλο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Καλησπέρα, Ιωάννα. Αναστάτωση λογικά επικρατεί από χθες στο χωριό Χάβαρη του Δήμου Ήλιδας, εκεί κοντά στην Αμαλιάδα, όπου διαπιστώθηκε το πρώτο για φέτος κρούσμα μικροβιακής μηνυγκίτιδας βαριάς μορφής. Η κατάσταση της υγείας της 42χρονης γυναίκας με καταγωγή από την Ινδία κρίθηκε σοβαρή και γι' αυτό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα το βράδυ της Τρίτης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, εκεί όπου το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Δεν τις βρήκαν απολύτως τίποτα και της παρασχέθηκε αγωγή γαστρεντερίτιδας. Χθες όμως, χθες το πρωί, της δόθηκε και εξιτήριο από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας για να επιστρέψει λίγο αργότερα με επιδείνωση στην υγεία της, με υψηλό πυρετό, με εμετούς και με εντονότατους πόνους στην κοιλιά. Μετά από επανεξέταση, κρίθηκε αναγκαία να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου. Εκεί οι γιατροί, με έναν κύκλο εξετάσεων, καθώς και με μία παρακέντηση, διαπίστωσαν ότι η 42χρονη γυναίκα πάσχει από μικροβιακή μηνυγκίτιδα βαριάς μορφής. Άμεση ήταν η αντίδραση όλων των υγειονομικών φορέων της περιφέρειας και του Δήμου, για να αποφευθεί η μετάδοση της νόσου με την λήψη φαρμάκων και χημειοπροφύλαξης. Στις επαφές του κρούσματος, το οποίο εργαζόταν σε ένα συσκευαστήριο εκεί στην περιοχή και ερχόταν σε επαφή με 27 άτομα, τα οποία έχουν προχωρήσει για περαιτέρω ενέργειες που έχουν προχωρήσει όλες. Κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, ναι. Για να ακολουθήσουν έτσι τις περαιτέρω ενέργειες. Να πούμε ότι η οικογένεια της 42χρονης κοπέλας έχει δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Εκεί, με το που ανιχνεύθηκε το δείγμα της μικροβιακής μηνυγκίτιδας, έσπευσε άμεσα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του συσκευαστηρίου, πήρε τα παιδιά και από το σχολείο και προχώρησαν οι περαιτέρω ενέργειες για να καλυφθούν υγειονομικά τα ανήλικα τέκνα, γιατί οι γονείς βρίσκονταν στο νοσοκομείο στην Πάτρα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του κυκλώματος μαστροπίας που προωθούσε στην πορνεία ανήλικα κορίτσια συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα κινητά και οι συνομιλίες που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες διασυνδέσεις με πρόσωπα. Οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν και τα κινητά των ανήλικων κοριτσιών, προκειμένου βέβαια να δουν ποιοι αλλά και πόσοι εμπλέκονται. Συνολικά έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ ο εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να είναι μια 25χρονη. Υπόσχονταν εύκολο χρήμα και χλιδά τη ζωή. Οι μαστροποί προωθούσαν σε εύπορους πελάτες τα ανήλικα κορίτσια ηλικίας από 15 έως 17 ετών. Σίγουρα είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, σε περίεργη ενδεχομένως οικογενειακή κατάσταση κλπ. Και αυτό κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο αυτών των δραστών. Οι νομικοί κάνουν φίλο και φτερό τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των συλληφθέντων. Σύμφωνα με πηγές, αναμένονται και νέες συλλήψεις, καθώς από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου προκύπτουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Εδώ βλέπουμε μια κοπέλα 25 χρονών, η οποία φαίνεται ως ο μαστροπός, ως ο αρχηγός του κυκλώματος. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η μπροστινή στη λαϊκή γλώσσα και ότι πίσω από αυτή είναι άλλα άτομα. Ο εντολέας μου αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε. Ποιος ήταν ο ρόλος του? Με ζητήματα μαστροπίας. Ναι. Σύμφωνα με κάποιες κοπέλες έχει συνευρεθεί μαζί τους με την θέλησή τους, χωρίς αμοιβή, το τονίζω αυτό, επειδή όπως προκύπτει από τη δικογραφία, οι κοπέλες αυτές απέκρυπταν την πραγματική τους ηλικία. Ότι αν η κοινωνία μας πραγματικά προσπαθεί στα θύματα να ρίχνει την ευθύνη, τότε κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση βεβαίως να δεχτούμε ότι τα παιδιά εδώ έχουν λογική σκέψη, ξεκάθαρη, όρημη, όπως ο ενήλικας, αλλά μόνο ότι χειραγωγούνται και είναι, όπως εξήγησα, πλαστελίνες στα χέρια ανθρώπων με δόλο. Στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που καίνε την 25χρονη Έλενα, φερόμενη ως αρχηγού του κυκλώματος, καθώς προκύπτει ότι ζητούσε μερίδιο από τις χρηματικές αμοιβές των ερωτικών ραντεβού. Ρε φίλε, και εσύ να βγάλεις 100 και να μην κάνεις τίποτα, ρε. Είναι άδικο. Αν είναι να πάω σε άλλους, κανονίζω και δεν μου ζητάνε. Ξέρεις ότι δεν έχω κανένα να μου δίνει λεφτά. Αν είχα γονείς, okay. Ναι, απλά αν είναι να μείνω με 50 εγώ και να έχεις εσύ 100. Εγώ με αυτά τρώω. Αν δεν έχω και αυτά, δεν τρώω καν. Και το ξέρεις. Όπως φαίνεται από τα μηνύματα που αντάλλαζαν, τα θύματα μεταξύ τους είχαν αρχίσει να φοβούνται και να δυσανασχετούν με τα όσα γίνονταν. Ανησυχώ. Δεν θα βγει σε καλό αυτή η ιστορία. Η Έλενα φταίει για όλα. Στην αρχή το έκανε να μοιάζει εύκολο με τον Αλέκο και δες που καταντήσαμε. Πες τη να μην πει τίποτα. Είχε τρελαθεί. Το κύκλωμα είχε μοιρασμένους ρόλους. Αρχηγός φέρεται να είναι 25χρονη γνωστή ως Έλενα. Ήταν εκείνη που έκλεινε τα ερωτικά ραντεβού των θυμάτων σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Μάλιστα, συνόδευε τα κορίτσια και έπαιρνε κάθε φορά από 50 έως 100 ευρώ. Η Μαρία και η Ελένη, φίλες 25χρονης, έβρισκαν τους πελάτες κρατώντας και εκείνες ένα χρηματικό ποσό από κάθε ραντεβού. Ο σύντροφος 25χρονης με το παροτσούκλι Ζάχος και ο Μάνος ο ταξιτζής μετέφεραν τις ανήλικες σε ξενοδοχεία. Ενώ ένας 36χρονος που ήταν γνωστός ως Νάνος λόγω της σωματικής του διάπλασης κατηγορείται πως πήγε με τις ανήλικες σε ένα από τα ραντεβού σε παραλιακό πάρτι. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα για να απολογηθούν. Τελείως απροστάτευτοι είναι οι ανηλικοί που πέφτουν θύματα από κυκλώματα μαστροπίας. Οι δομές ψυχικής υγείας δεν μπορούν να απλώσουν ένα δίχτυ ασφαλείας γύρω από τα ανήλικα παιδιά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να πέσουν ξανά θύματα άλλων κυκλωμάτων και ο εφιάλτης τους να μην έχει τέλος. Δύο ανήλικα κορίτσια πέφτουν θύματα μαστροπίας από οργανωμένο κύκλωμα. Όταν το κύκλωμα εξαρθρώνεται, τα δύο θύματα συνεχίζουν να υπομένουν τον εφιάλτη στο επόμενο κύκλωμα, που εξακολουθεί να εκδίδει τα ανήλικα παιδιά, που όπως φαίνεται παρά το νομικό πλαίσιο, τελικά είναι εντελώς απροστάτευτα. Θα πρέπει να στηρίζονται τα ίδια και οι οικογένειές τους. Θα πρέπει όλοι να υποπτεύουμε περισσότερο τα παιδιά μας, ειδικά τους εφήβους, γιατί εκεί υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα. Πλημελούς ρόλου των γονέων. Ύστερα από τη σχετική διάταξη του εισαγγελέα, τα θύματα θα πρέπει αρχικά να επιστρέφουν σε περιβάλλον που θυμίζει το οικογενειακό, με την ανάληψη της επιμέλειας να γίνεται είτε από τον ένα γονέα είτε από συγγενικό πρόσωπο, ενώ θα πρέπει να παρακολουθούνται και από ψυχοθεραπευτή. Σε διαφορετική περίπτωση, η λύση είναι η δομή προσωρινής φιλοξενίας. Η λύση του να μπορέσει να ενταχθεί σε κάποια δομή και να παρακολουθείται μέσα από δομή είναι η τελευταία στη σειρά, γιατί προτιμούνται καταστάσεις, προτιμούνται επιμέλειες, καταστάσεις επιμέλειας που θα είναι στην πραγματικότητα όμοιες με τις οικογένειες, που θα υπάρχει ένα δέσιμο τέτοιο που να προσεγγίζει αν δεν ταυτοποιείται
και με την συγγένεια αίματος. Ωστόσο, πολλές φορές δεν υπάρχει κατάλληλη εξειδίκευση στις δομές προκειμένου να ανταποκριθούν στις παραγγελίες του εισαγγελέα, με τα θύματα τελικά να μην προστατεύονται από τον εφιάλτη. Συχνά αυτές δεν μπορεί να γίνουν στα πλαίσια του δημόσιου τομέα, ο οποίος συνήθως έχει ένα διαγνωστικό ρόλο και υπάρχει. Προφανώς, τέλος πάντων, να σας ενημερώσω ότι υπάρχει υποστελέχωση. Αν υπάρχουν άλλοι πρακτικοί λόγοι που να μην το κάνουν να τηρείται σωστά ή να μην υπάρχουν, και εγώ θα τολμούσα να το επισημάνω αυτό, να μην υπάρχουν σε ένα δήμο ή σε μια κοινωνική υπηρεσία οι κατάλληλοι και εξειδικευμένοι για την περίπτωση του τραυματισμού κοινωνική λειτουργία για να θάλψουν το θύμα. Η πρόταση της εισαγγελέως για να κριθεί ο βασικός κατηγορούμενος αθώος για τις κατηγορίες του βιασμού και της μαστροπίας έχουν προκαλέσει την αναστάτωση της 12χρονης από τον Κολωνό. Το έχει καταλάβει, το έχει ακούσει, στεναχωρήθηκε. Εντάξει, τώρα έχει μια επιβαρυμένη κατάσταση, επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο η κατάστασή της. Είναι κλεισμένη σε ένα δωμάτιο, δεν θέλει να βγει έξω, δύσκολα το δέχτηκε. Το δικαστήριο αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τις 10 Απριλίου, οπότε και λίγη το 18μηνο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Η δίκη θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε ένα νέο κρεσέντο μεγαλοειδεατισμού προχώρησε ο Ταγί Περντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, δήλωσε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αρκεστεί σε όσα αποκόμισε από τους προγόνους της. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Νίκο Νανούρη, για να μας πει περισσότερα. Νίκο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, Ιωάννα. Λίγες μέρες λοιπόν πριν τις εκλογές και είδαμε χθες τον Τούρκο Πρόεδρο, μιλώντας σε εκλογική συγκέντρωση, να ξεκινήσει ένα νέο αναθεωρητικό αφήγημα. Ουσιαστικά, αφού αναφέρθηκε στην κληρονομιά που έχει λάβει η Τουρκία από τους προγόνους, δηλαδή από τους Σελτζούκους Τούρκους, τους Οθωμανούς, μέχρι τον Κεμάλ Ατατούρκ, στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν πρέπει η Τουρκία να αρκεστεί σε αυτήν την κληρονομιά, αλλά πρέπει να διεκδικήσει περισσότερα. Διότι αν αρκεστεί, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, η Τουρκία σε αυτήν την κληρονομιά, η ζωή της στην πατρίδα θα είναι πολύ σύντομη. Μιλάει ουσιαστικά η Ιωάννα για περισσότερη πατρίδα στο μέλλον, ώστε να κληρονομήσουν οι επόμενες γενιές μια μεγαλύτερη και πλουσιότερη Τουρκία. Δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι πρώτη φορά, Ιωάννα, που ακούμε από τον Τούρκο Πρόεδρο να αναφέρεται σε τέτοιου είδους αφηγήματα. Έχει και ξανααναφερθεί στο παρελθόν για τη γεωγραφία της καρδιάς του. Ένα δόγμα, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σύνορά της, αλλά να κοιτάζει και παραπέρα. Και είναι δηλώσεις που έρχονται, Ιωάννα, λίγο μετά το επεισόδιο που είχαμε στα Ήμια ανάμεσα σε ελληνική και τουρκική θεωρώ, αλλά και μετά από τη δήλωση στο για το Κυπριακό, όπου ουσιαστικά είχε πει τότε ο Τούρκος, είχε πει πριν δύο μέρες ο Τούρκος Πρόεδρος, ότι αν η Τουρκία είχε λάβει μια άλλη πολιτική απόφαση το 1974 και πίεζε νοτιότερα, πιθανότητα όλο το νησί της Κύπρου θα ανήκε στην Τουρκία. Και ένα Κυπριακό, Ιωάννα, κλείνοντας να πούμε, το οποίο συνεχίζει να κρατάει ζεστά η άκρη, καθώς πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος Σεβδέν Γκιλμάς της Τουρκίας χαρακτήρισε την επιχείρηση Ατήλα του 1974 ως χαρούμενη ειρηνευτική επιχείρηση. Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και ας ακούσουμε τον Τούρκο Πρόεδρο. Şimdi Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in bu topraklarda vurduğu her mührün miras olarak bizlere emanet ettiği her bir eserin gerisinde işte böyle zorlu bir mücadele var. Ecdadın bize bıraktıklarıyla yetinmeye kalkarsak milletçe bu vatan topraklarındaki ömrümüz az olur. Sürekli üzerine daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini koyarak devam edeceğiz ki devraldığımız emanetin hakkını verelim. Bizden sonraki nesillere daha büyümüş, daha güçlenmiş, daha zenginleşmiş bir Türkiye bırakacağız ki onlar da çıtayı daha yükseğe koyabilsinler. Λίγες ημέρες πριν από την 25η Μαρτίου και η αγορά άρχισε να ζεσταίνεται, με τον μπακαλιάρο να βρίσκεται στην πρώτη θέση στον πάγκο της αγοράς, αλλά βέβαια και στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι τιμές όμως φέτος πήραν την ανιούσα, με το αγαπημένο έδεσμα που ήθιστε να σερβίρεται ανήμερα της 25ης Μαρτίου να είναι αλμυρό. Πάμε στην ηχθιαγορά της Βαρβακίου και την Θεοδόρα Ζαγανάκου για να μας ενημερώσει. Θεοδόρα, πώς είναι οι τιμές και τι λένε οι καταναλωτές? Η Ιωάννα, η κίνηση στην ηχθιαγορά εδώ της Βαρβακίου έχει αρχίσει να αυξάνεται. Όπως μας είπαν οι ηχθιοπόλες, από χθες έχουν ξεκινήσει να ζητούν τις τιμές για τον παραδοσιακό μπακαλιάρο οι καταναλωτές, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι οι καταναλωτές έρχονται να κάνουν έρευνα αγοράς, αλλά και για να προμηθευτούν τον μπακαλιάρο για το τραπέζι της 25ης Μαρτίου. Να πούμε λοιπόν λιγάκι τώρα τις τιμές για τον μπακαλιάρο. Το link, το υγράλατο Ισλανδίας που βλέπετε εδώ, είναι στα 12,5 ευρώ, μια οικονομική επιλογή που
επιλέγουν. Κάποιοι, οι πιο διαδεδομένοι βέβαια, είναι ο μπακαλιάρος Ισλανδίας στα 16 και 80. Ενώ όσοι θέλουν μπορούν να αγοράσουν και το φιλέτο νήσων Φερόε που είναι στα 22 και 40. Ο φρέσκος μπακαλιάρος κυμαίνεται στα 23 ευρώ, είναι λίγο πιο αυξημένη η τιμή. Να πούμε τέλος, Ιωάννα, ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν πολύ να αγοράσουν, περιορίζουν δηλαδή σημαντικά τις αγορές τους, καθώς με δεδομένη την ακρίβεια στα τρόφιμα που ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά εδώ και πολύ καιρό, ακόμα και ο μπακαλιάρος που θα πρέπει να αγοράσουν τους επιβαρύνει περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Θεοδώρα. Σκαρφαλώνουν ξανά οι τιμές των καυσίμων, με την τιμή της βενζίνης να αγγίζει τα 2 ευρώ σε κάποιες περιοχές, προκαλώντας πονοκέφαλο και άγχος στους οδηγούς, οι οποίοι μάλιστα ετοιμάζονται για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικός έχει σημειώσει αύξηση της τάξεως του 5% τους τελευταίους 2 μήνες. Τις τελευταίες 10 ημέρες η τιμή της βενζίνης πήρε και πάλι την ανιούσα μετά από αρκετό καιρό σταθεροποίησης. Και όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνει. Κατεβαίνει λίγο, ξανανεβαίνει πιο πολύ. Στις αρχές Φεβρουαρίου η μέση τιμή πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,85. Ενώ σήμερα μπορεί να βρει κάποιο σε πρατήριο καυσίμων τη βενζίνη να πωλείται 1 ευρώ και 96 λεπτά ανά λίτρο. Εχθές τελευταία παραλαβή, τελευταία εχθές η παρέλαβα. Πευξημένη τιμή. 2,5 λεπτά επάνω πήρε η αμόλυβδη απλή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι άνθρωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η μέση τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει το 1,95, με προοπτική να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Ήδη διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο αυξήσεων μετά από αρκετό καιρό σταθεροποίησης. Μέχρι τέλους της εβδομάδας θα ενταθούν λίγο οι πιέσεις προς τα πάνω. Βέβαια, έχει σταθεροποιηθεί η διεθνή στο πετρέλαιο τύπου Brent και η τιμή της βενζίνης των βενζινών γενικά στα διεθνή χρηματιστήρια. Υπάρχει μια πίεση διεθνώς, η οποία έχει να κάνει κυρίως με τους δύο πολέμους οι οποίοι είναι σε εξέλιξη. Αυτό έχει επιφέρει μια τεχνητή αύξηση. Μάλιστα, όσοι ταξιδέψουν για το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας μπορεί να βρουν τιμές που θα αγγίζουν μέχρι και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Όσοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο σε κάποια μέρη της χώρας μας θα το δούμε 2 ευρώ. Και 2,05 και 2,10. Προσπαθούμε οι επαγγελματίες, το ξεκαθαρίζω, οι επαγγελματίες του κλάδου να έχουμε όσο μπορούμε μια λογική τιμή. Γιατί μία είναι η αλήθεια, εμείς είμαστε φοροεισπράκτορες στον κλάδο. Παίρνουμε τα χρήματα με ένα μικρό ποσοστό κέρδους. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, ειδικά οι βενζίνες που έχουν περισσότερα οκτάνια. Είναι η δουλειά μου, πώς να μειώσω. Ένα πεντάρι και τώρα θέλω 70 με 80 ευρώ την εβδομάδα. Οι άνθρωποι του κλάδου, όσο πλησιάζει το Πάσχα, που παραδοσιακά ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, εκτιμούν ότι η άνοδος στην τιμή της αμόλυβδης θα συνεχιστεί και ότι η τιμή της θα παγιωθεί στο επίπεδο των 2 ευρώ. Χαοτική είναι η κατάσταση στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τα ράτζα να γεμίζουν τους διαδρόμους. Στις εικόνες ντροπής που φέρνει στο φως το Action 24, θα δείτε ότι τις ημέρες της εφημερίας οι ασθενείς περιμένουν στα ράτζα ακόμα και για 8 ώρες και όλα αυτά εν έτη 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία στα νοσοκομεία της χώρας μας, υπάρχουν τα λιγότερα κρεβάτια από το μέσο όρο της Ευρώπης. Λαϊκό νοσοκομείο λίγο μετά τη γενική εφημερία. Ο διάδρομος της παθολογικής κλινικής στον πρώτο όροφο έχει γεμίσει δεκάδες ράτζα. Τι να σου. Μέσα να υπήρχαν και άλλα ράτζα. Οι ασθενείς περιμένουν υπομονετικά έως και 8 ώρες στα ράτζα μέχρι να γίνει η εισαγωγή και να μεταφερθούν στα δωμάτια για νοσηλεία. Η ταλαιπωρία τους τεράστια. Οι δικοί τους άνθρωποι όλες αυτές τις ώρες παραμένουν δίπλα τους. Άλλοι καθισμένοι σε κάποια καρέκλα και άλλοι όρθιοι μέχρι να εξυπηρετηθούν οι συγγενείς τους. Σήμερα το πρωί που πήγα να επισκεφτώ τη συγγενή μου, τα ράτζα υπήρχαν. Αυτά τα ράτζα υπάρχουν από τη χθεσινή εφημερία και πριν από αυτά τα ράτζα υπήρχαν και άνθρωποι από την εφημερία της Παρασκευής. Όπως λέει στο Action 24, συγγενείς ασθενούς, εκτός από την πολύωρη ταλαιπωρία της αναμονής, ψάχνουν ένα γονείο και νοσηλευτικό προσωπικό να τους εξυπηρετήσει. Αυτή την εικόνα δεν την έχω ξανασυναντήσει σε νοσοκομείο. Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ασχολείται με τους ασθενείς. Τους παρακαλάς για να αλλάξουν έναν υπερήλικα, για να δώσουν ένα σεντόνι ή μία κουβέρτα. Αυτές οι εικόνες ντροπής με τα δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους, όπως λένε οι υγειονομικοί, είναι καθημερινό φαινόμενο, ειδικά στα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Γίνεται πραγματικά κόλαση στην διαχείριση των πνευμονολογικών και παθολογικών περιστατικών. Υπάρχει απίστευτη ταλαιπωρία να εξυπηρετηθούν. Εκτός όμως από το Λαϊκό, ίδια είναι η κατάσταση, όπως λένε οι υγειονομικοί, και στις εφημερίες του Αττικού Νοσοκομείου και του Ευαγγελισμού. Αναγκάζονται να βάζουν ράντζα ή και να νοσηλεύουν ασθενείς με μεγάλο κίνδυνο διασπορά των νοσοκομειακών λοιμόξεων. Φυσικά δεν μας αρέσει.
Ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε στο Action 24 για τις εικόνες με τα ράτζα στους διαδρόμους του Λαϊκού Νοσοκομείου. Γεγονός είναι ότι σε ορισμένα νοσοκομεία στα οποία υπάρχει μεγάλη προσέλευση, ναι, κατά τη διάρκεια της εφημερίας, χρειάζονται αυτές οι λεγόμενες επικουρικές κλίνες, τα ράντζα δηλαδή, για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει διαχείριση των περιστατικών και κατανομή τους ενδεχομένως και σε άλλες κλινικές. Στα νοσοκομεία της χώρας μας υπάρχουν τα λιγότερα κρεβάτια από το μέσο όρο της Ευρώπης. Στη χώρα μας διαθέτουμε 3,5 κλίνες αναχείους κατοίκους, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 5,3 κλίνες αναχείους κατοίκους. Οι επικείμενες αλλαγές στη λειτουργία των εφημεριών αναμένεται να αποσυμφορήσουν την επιβαρημένη κατάσταση, ώστε να μην συνοστίζονται οι ασθενείς μόνο σε ένα νοσοκομείο. Πάμε εκτός σύνορων τώρα. Η κόλαση του πολέμου επέστρεψε στο Κίεβο, όπου η Ρωσία επιτέθηκε με 31 πυράβλους και ντρόουνς. 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν στους σταθμούς του μετρό προκειμένου να προφυλαχθούν. Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν να χτυπήσουν στην καρδιά της Ουκρανικής πρωτεύουσας από τις αρχές Φεβρουαρίου. Οι σιρήνες ηχούν ξανά στο Κίεβο και η νύχτα γίνεται μέρα στην πρώτη πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και 44 ημέρες. Η Ρωσία την χτύπησε τα ξημερώματα με 29 πυράβλους κρούς, 2 βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. As I woke up from the explosion, I've never ran so much quicker to my bathroom ever, trying to like hide. It lit up and hit something very nearby. I can hear explosions still. Now to Ukraine's capital, Kyiv, where several explosions have been heard in the city center. It follows an air alert prompted by a series of missiles and drones launched by Russia, the largest attack of its kind in recent weeks. Οι δεκάδες πύραυλοι καταρρίφθηκαν, όμως τα συντρίμμια τους προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε δρόμους και κτίρια. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο νοσηλεύονται, μεταξύ τους και ένα 11χρονο κορίτσι. According to the Kyiv City Hall, the number of injured people is 13 actually, it stands out, but only two of them have had to be hospitalized. It was very, very loud indeed. Our building shook. Безжальне знищення українців, атака мирного населення, яке просто спало, дякуючи. Μωρά κλαίνε γοερά υπό τον ήχο των εκρήξεων, καθώς μικροί και μεγάλοι ξύπνησαν από τους κρότους. Κατευθύνθηκαν άρον-άρον στους σταθμούς του μετρό, προκειμένου να βρουν καταφύγιο από τους βομβαρδισμούς. Προσπαθούν απεγνωσμένα να επικοινωνήσουν με τους αγαπημένους τους για να δουν αν είναι καλά. Ну, це навіть не страх, це ненависть. Ну, просто через і взагалом на Росії. Μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ, που έχει αναγκάσει τη μεταφορά χιλιάδων Ρώσων πολιτών για την ασφάλειά τους, η Μόσχα επιστρέφει στα τυφλά χτυπήματα και επαναφέρει την κόλαση του πολέμου στην καρδιά της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Σταύρο Κουράκο. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Απόψε θα δείτε το βαρόμετρο του Action 24 και της Opinion Poll για τις πολιτικές εξελίξεις. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.